Ήρθε η ώρα για ένα γρήγορο και νοστιμότατο σνακ. Θα φτιάξουμε τραγανά πιτάκια γεμιστά με κολοκύθα. Είναι πιτάκια που θα τα κάνετε στο σπίτι από βραδύς, παραδείγματος χάρη. Και την άλλη μέρα θα πάρετε και στη δουλειά και στο σχολείο για τα παιδιά. Και θα φάτε το μεσημέρι ή για πρωινό έξυπνο φαγητό. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ειδικά ό,τι έχει σχέση με πίτες, με ξέρετε. Η ειδικότητά μου. Θα βάλω μέσα στη γέμιση μοτσαρέλα. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία, δεν θα σκεπάσει τη γεύση της κολοκύθας και θα μου δώσει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, τι έχω κάνει. Έχω κολοκύθα που την έχω τρίψει, θα την τρίψετε στον τρίφτη και θα την στύψετε καλά έτσι ώστε να μην κρατήσει τα υγρά της. Είναι σημαντικό αυτό, διαφορετικά θα μουλιάσουν τα πιτάκια. Μαγικό υλικό η κολοκύθα, τρώγεται και ομοί στις σαλάτες, δοκιμάστε το. Θα βάλουμε τη μοτσαρέλα εδώ μέσα στη γέμιση. Μαστιχωτή, ωραία η μοτσαρέλα εδώ παιδιά. Ανακατεύουμε. Άντε και τα αρώματα, αρώματα ανατολής. Διότι το κάρι με την κολοκύθα ταιριάζει. Όπως ταιριάζει ας πούμε και με το καρότο. Άρα σημειώνεται, κάρι, κολοκύθα. Το κάρι είναι μείγμα μπαχαρικών και τι δεν έχει μέσα. Έχει τουλάχιστον 22 διαφορετικά μπαχάρια. Επικρατεί το κίμινο βέβαια. Αλατάκι. Και κοινόα που την έχουμε μουλιάσει σε λίγο νερό και έχει μαλακώσει. Στο δεκάλεπτο. Τη στραγγίζετε πολύ καλά και τη βάζετε μέσα στη γέμιση. Ανακατεύουμε καλά καλά καλά. Αρωματίζουμε με δυόσμο. Έτσι ζωντανά τα θέλω τα φύλλα. Το χεράκι σας να τα κόψετε. Τέλεια. Λίγο πιπέρι. Έχετε χρόνο να κάνετε αυτή εδώ την ιστορία και να κόβετε. Υπάρχει έτοιμο κομμένο φύλλο το οποίο με κάθε φυλλαράκι θα κάνετε ένα τυροπιτάκι. Θα βάλω λίγη από την κρέμα μου.
πάρα πολύ ωραίο, γίνονται τραγανώματα και έχετε τη μυλωμένη γέμιση έτσι όπως είναι με το τυράκι που έχει λιώσει και το τραγανό από τον κολοκυθόσπορο, το χωριάτικο φύλλο να είναι στα καλύτερά του, πολύ ωραίο πιτάκι. Λοιπόν, συνεχίζω. Σε ένα μπολ βάζουμε την κολοκύθα, τη μοτσαρέλα, το κάρι, το αλάτι, την κοινόα, τον δυόσμο, το πιπέρι και τον κολοκυθόσπορο. Ανακατεύουμε τα αυγά με το βούτυρο και την κρέμα γάλακτος. Αλείφουμε το φύλλο με το μείγμα αυγών, τοποθετούμε λίγη από τη γέμιση και τυλίγουμε σε τριγωνάκια. Μοτσαρέλα μέσα. Τραγανό το φύλλο. Και τώρα πείτε μου, δεν είναι ωραία ιδέα να έχετε τέτοια πιτάκια στη δουλειά ή να πάρει το παιδί στο σχολείο? Πάρα πολύ ωραία. Για τα τραγανά πιτάκια με κολοκύθα, κοινόα και μοτσαρέλα θα χρειαστούμε: για τη γέμιση 500 γραμμάρια κολοκύθα, 150 γραμμάρια κοινόα, 200 γραμμάρια τυρί μοτσαρέλα, 30 γραμμάρια κολοκυθόσπορους, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι φρέσκο δυόσμο, 1 κουταλάκι του γλυκού κάρι, αλάτι και πιπέρι. Για τα πιτάκια, 6 χωριάτικα φύλλα, 2 αυγά, 80 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 100 γραμμάρια κολοκυθόσπορους.